πριν. Λοιπόν, όταν κάνουμε παρατόπιτες, επειδή έχει πάρα πολύ υγρασία, αυτό που έκανα εγώ είναι το εξής. Κανονικά στη συσκευασία πάνω, οι οδηγίες χρήσης λένε ότι πρέπει να βάλουμε 750 γραμμάρια υγρασία, γάλα νερό, για κάθε ένα σακουλάκι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μόνο γάλα. Όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε μόνο γάλα. Γιατί καίγεται το γάλα όταν το βράζουμε. Πάντα πρέπει να βάλουμε λίγο νερό μέσα. Σαν το ριζόγαλο. Ακριβώς. Γιατί καίγεται το γάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που έκανα είναι το εξής. Εγώ ελάττωσα λίγο την υγρασία από το μείγμα. Δηλαδή, κανονικά χρειαζόταν 1,5 κιλό υγρασία. Εγώ αυτό που έκανα είναι να βάλω ένα 200. Έβγαλα 300 γραμμάρια νερό. Γιατί? Για να γίνει ακόμα πιο σφιχτό. Για τη συγκεκριμένη λοιπόν συνταγή το θες ακόμα πιο σφιχτό. Ακριβώς. Για τη συγκεκριμένη συνταγή και μόνο ακολουθείτε τις οδηγίες που έδωσα εγώ. Βέβαια, κανονικά ακολουθείτε τις οδηγίες χρήση του πακέτου. Λοιπόν. Έτσι όπως βράζει μέσα το γάλα, ρίχνουμε τις δύο συσκευασίες πατάτα. Γιατί ουσιαστικά είναι πατάτα σκόνη. Δηλαδή την έχουμε αφιδιατώσει τελείως. Και τώρα θα τραβήξει ξανά πίσω στο νερό και θα γίνει κανονικά πατάτα. Ωραία, να δώσω τώρα εγώ και δωράκι. Ναι. Θέλετε? Ναι. Έχουμε καρτούλα. Για να τη δούμε. Λοιπόν, τι θα σας δώσω, αν στείλετε μηνυματάκι, αν γράψετε λοιπόν μη β, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστείλετε στο 54890 ή διαφορετικά καλέσετε στο 901-901-4203, θα κερδίσετε προϊόντα Μάτζι με πολύ πολύ αγάπη από την εκπομπούλα μας. Λοιπόν, τόσο γρήγορα έγινε. Ο πουρές πατάτας είναι έτοιμος γιατί έχω βγάλει και λίγο υγρασία. Συγγνώμη, αμέσως ανακάτεψες και έγινε. Αμέσως ανακάτεψες. Κανονικά, άμα είχαμε άλλα 300 γραμμάρια υγρασία που κανονικά θα έπαιρνε μέσα. Θα ήταν λίγο πιο χυλωμένο. Αυτό που γίνεται εμείς επειδή θα την ψήσουμε τελικά την πατατόπιτα και στο φούρνο, τη σταματάμε εδώ πέρα έτσι όπως είναι. Ο πουρές είναι έτοιμος. Τι εννοείς ότι σταματάμε και διαφορετικά θα ήταν έτοιμο. Και διαφορετικά θα έπαιρνε κανένα δύο λεπτάκια ακόμα. Ένα-δύο λεπτάκια ακόμα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, μέσα στο μείγμα από τον πουρέ ρίχνω όλα τα υπόλοιπα υλικά που εμένα θα κάνουν τελικά τη γέμισή μου νόστιμη. Να σου πω ότι αυτός ο πουρές δεν διαφέρει πολύ από μία μπεσαμέλ. Δηλαδή έχει ελαφριά γεύση μπεσαμέλ. Είναι σαν να έχουμε κάνει μία μπεσαμέλ τώρα. Θα τέριαζε και λίγο μοσχοκάριτο νομίζω. Θες να βάλουμε. Ξέρεις τι, επειδή έχεις βάλει, αν ήταν σκέτο, ναι. Ναι. Αλλά τώρα επειδή έχεις βάλει τόσο ωραία πράγματα μέσα. Επειδή εγώ, κοίταξε, εγώ έδωσα περισσότερο έμφαση στο τέτοιο. Και έχεις και τον κύβο που είναι γευστικό. Αυτό, έδωσα περισσότερη έμφαση στο μπέικον, γιατί το μπέικον θα δώσει πολύ χαρακτηριστική γεύση σε όλο το μπουρέ μέσα. Θα πάρω και θα ρίξω 3-4 κουταλιές βούτυρο στο τέλος. Το βούτυρο το ρίχνουμε, είναι απαραίτητο, γιατί ο πουρές, άμα δεν ρίξουμε βούτυρο, έχει την τάση, κανονικά όλοι οι πουρέδες, να γίνονται πάρα πολύ σφιχτοί. Εγώ μια φορά ξέρω τι θα κάνει, είχα βάλει το βούτυρο να λιώσει μέσα στο γάλα. Λάθος. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ απλά πάντα όταν κάνω τέτοια μείγματα, πάντα ρίχνω το βούτυρο στο τέλος. Το κάνουμε συνήθως για ευκολία να βάζουμε το βούτυρο στην αρχή. Στο γάλα. Αλλά θεωρείς ότι για την υφή του είναι καλύτερα στο τέλος. Βέβαια. Για το δέσιμο. Για το δέσιμο. Ωραία. Λοιπόν, η γέμιση μας είναι έτσι. Κάπως το λένε αυτό οι Γάλλοι. Πώς, το δέσιμο είναι liaison, έτσι λέγεται στα γαλλικά. Μπορεί να ανακατεύουμε καλά. Να σας πω τώρα ότι αυτή η γέμιση έτσι όπως είναι μπορούμε να την απλώσουμε κανονικά σε μια πίτα τεράστια, να κάνουμε μια μεγάλη πίτα. Μπορούμε να γεμίσουμε ακόμα και κρέπες. Μπορούμε να γεμίσουμε ό,τι θέλουμε μπορούμε να γεμίσουμε. Είναι πάρα πολύ γευστική και είναι πάρα πολύ υγιεινή. Ναι, αλλά άμα δεν βάλεις και το τυράκι του. Τώρα, επειδή ο Γιώργος θέλει και τυρί μέσα, θα βάλουμε και 200 γραμμάρια τυρί μέσα. Θα είναι όλο 200 γραμμάρια αυτό. Πρέπει να είναι λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Έλα, να μην το βάλω τώρα. Βάλε ρε Φέι, βάλε τυράκι. Βάλε να φάμε εδώ πέρα. Έχουμε μεγάλη ημέρα σήμερα, παιδιά. Πρέπει να ετοιμάσουμε τίποτα να φάμε. Μπράβο, είσαι εδώ, είσαι εδώ. Και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα κανονικά τα πιτάκια μας. Τα ψάκια. Ωραία, πολύ ωραία. Τι λες, Κώστα μου? 99% αφιδατωμένη πατάτα. 99% αφιδατωμένη πατάτα, σωστά. Δείτε τι ωραίο που έχει γίνει. Σαν γέμιση, να σας πω ότι αυτή η γέμιση... Εγώ και έτσι θα το τρώγα. Αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε και σαν συνοδευτικό σε ένα φαγητό. Τέλειο. Είναι τόσο νόστιμο. Και ιδιαίτερο έχει γίνει πολύ. Και ιδιαίτερο, βέβαια. Γιατί με κοιτάς έτσι, Στέλιο μου? Ευχαριστώ. Φέι! Γι' αυτό με κοιτάς ή κάτι άλλο έχει συμβεί? Πες μου. Λοιπόν, το μόνο σημείο που πρέπει να προσέχουμε όταν γεμίζουμε πάλι
πατατόπιτες ή γενικά κάνουμε μείγματα με πατάτες, είναι αυτό που σε κάποιο τομό πρέπει να προσέχουμε, είναι η υγρασία. Αυτό που σου είπα και πριν ότι... Στα ποντιακά τα πυροσκή είναι η πατατόπιτα, ναι. Ή κάνω λάθος? Ναι, ναι, ναι. Πυροσκή γίνονται στα και ποντιακά, με πατάτα. Τα πυροσκή. Το ζυμάρι είναι το πυροσκή, αλλά συνήθως το κάνουμε με πατάτα, ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη συνταγή, γενικά όταν λειτουργούμε πατάτες, όταν τις βάζουμε στη γέμιση. Μπορείς να μου κόψεις λίγο και αυτό? Όχι, το είδα πριν και δεν. Για πες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε η γέμιση μας να είναι κρύα. Ναι. Α, κρύα. Ναι. Γιατί? Γιατί άμα τώρα έτσι όπως είναι ζεστή, πάρω και τη λήξω τα φύλλα, αυτό που θα γίνει είναι αυτά να αρχίζουν, επειδή έχει ακόμα υγρασία μέσα, να βγάζει υδρατμούς, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα πιτάκια μας. Αφήνουμε... Άρα πρώτο μυστικό, βάζει σκόνη πουρέ στην πατατόπιτα. Ένα. Για να μην έχει τόσο πολύ υγρασία. Ακριβώς. Δεύτερο, πρέπει η γέμιση να είναι κρύα. Απαραίτητα είναι απαραίτητο να κρυώσει αρκετά. Λοιπόν, η γέμιση είναι αρκετή για να κάνετε γύρω στα 15 στριφτάρια. Τώρα, το κάνω έτσι γιατί είναι πολύ ζεστή και δεν μπορώ να την απλώσω. Κανονικά θα πάρετε εσείς με ένα κουταλάκι και μπαίνει κανονικά. Τώρα το κάνω έτσι επειδή είναι καυτή, γι' αυτό το λόγο. Και δεν χρειάζεται πολύ ζύμη. Δηλαδή αυτό που θα κάνετε είναι να βάλετε λίγο ζύμη. Αυτό είναι αρκετό. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο στην άκρη από τη μία μεριά, λίγο στην άκρη από την άλλη. Αφήνουμε λίγο από πάνω. Και έτσι όπως είναι, δεν άπλωσα λίγο ελαιόλαδο. Σ' αρέσει περισσότερο με σφολιάτα? Τι? Σ' αρέσει περισσότερο με κρούστα? Με κρούστα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να σου πω ένα μυστικό για να γίνονται τραγανές πάντα οι πίτες σας κτλ. Όταν θέλουμε να κάνουμε μια πίτα που έχει στρώσεις, ποτέ δεν παίρνουμε το πινέλο, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, να το κάνουμε έτσι. Ποτέ. Όταν το κάνουμε έτσι, κολλάνε τα φύλλα μεταξύ τους και δεν απλώνουν για να γίνουν έτσι πολύ τραγανά. Αυτό που το κάνουμε, πιτσιλάμε. Το πιτσιλάμε και πάντα οι πίτες σας θα γίνουν πολύ πιο τραγανές. Πόσα φύλλα θα χρειαστούν για το κάθε στριφτό? Αφού δύο βάζεις. Ένα είναι. Τι λες βράκι μου, εδώ πέρα δεν ήταν φύλλο αυτό? Ένα φύλλο είναι αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι η γέμιση μέσα? Ναι. Α, δεν ήταν άλλο. Όχι. Έτσι όπως είναι. Κλείνω τη μία μεριά. Γι' αυτό είχα τη μία μεριά εδώ πέρα λίγο παραπάνω και εδώ πέρα. Γιατί αλλιώς όταν θα ψήνετε η γέμιση θα αρχίζει να φεύγει απ' έξω. Έτσι όπως είναι το τυλίγο. Ωραία, είστε έτοιμοι να κάνω εγώ το επόμενο? Και αλήφω. Α, και λαδάκι. Λαδάκι για να μην σπάσει. Άμα δεν αλείψουμε λαδάκι, να ξέρετε θα σπάσει. Τι λάδι βάζεις? Ελαιόλαδο. Η μαμά μου βάζει μισό ελαιόλαδο, μισό βούτυρο. Δεν ξέρετε. Απλά το λέω. Έτσι, γιατί την τελευταία φορά αυτά που είπα για αυτήν, με πήρε τηλέφωνο. Και τι σου είπε? Μόνο που δεν έκλαιγε. Αλήθεια? Ναι. Έλα τώρα. Λέει, τι λες για μένα και δοκιμάζω τα πράγματά σου. Λέω, θα δοκιμάζει τελικά? Μα πες, λέω, μια συνταγή που έκρες δικιά μου. Και τι είπε? Δεν είχε να πει τίποτα. Τίποτα. Η αδερφή σου μήπως κάνει? Η αδερφή μου... Εγώ. Έκανε 2, 3, 4. Κάνει. Πού και πού κάνει. Τι είπες? Δεν θέλει πολύ γέμιση. Μην βάλετε πολύ γέμιση, γιατί όσο περισσότερο γέμιση βάλετε, τόσο πιο εύκολα θα σπάσουμε. Τόσο είναι αρκετή. Εντάξει. Ναι. Το έβαλα εγώ σε κορνές, ξαναλέω, γιατί είναι ζεστή. Όταν κρυώσει, θα είναι πολύ πιο εύκολο να τη δουλέψετε. Με ένα κουταλάκι κανονικά γεμίζετε τα στριφτάρια σας. Λοιπόν, και το τυλίγουμε. Ναι. Αφήστε λίγο αέρα μέσα για να μπορέσει να δουλέψει. Σαν τα... Τι είχαμε κάνει, κουρκουμπίνια? Πρόπερση είχαμε κάνει κουρκουμπίνια, να ξανακάνουμε, θε. Τη θυμάμαι τη συνταγή με το καλαμάκι. Α, εκείνα ήταν σαραγλάκια. Α, σαραγλάκια. Ελαιόλαδο.